Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Το σημερινό μας θέμα θα έχει σχέση πάλι με ρυθμική κιθάρα και θα μιλήσουμε για το ρυθμό των 4 τετάρτων. Άρα λοιπόν, πώς μπορούμε να παίξουμε ρυθμό 4 τέταρτα, αργά, γρήγορα, σε παραλλαγές, καθώς και τα split bars. Και ας ξεκινήσουμε. 4 τέταρτα. Θα ξεκινήσουμε παίζοντας ένα σχήμα κάπως funky. Θα το παίξω πρώτα γρήγορα και μετά αργά. Θα χρησιμοποιήσω σαν συγχορδίες ένα Sol Major 7 και ένα La Major 7. Και πάμε. Πάμε τώρα λίγο πιο αργά για να δούμε ακριβώς τις κινήσεις και σε ποια σημεία έχουμε τα mutes και τα χτυπήματα με την πένα. Αυτός λοιπόν είναι ο ρυθμός που χρησιμοποιώ εγώ συνήθως στα 4 τέταρτα με μικρές παραλλαγές όταν χρειάζεται να παίξω κάποιο θέμα στη ρυθμική κιθάρα που να είναι γρήγορο και σε funky ρυθμό. Είναι αυτός απαραίτητα ο ρυθμός που πρέπει να χρησιμοποιήσετε εσείς, αυτό το pattern? Σίγουρα όχι. Αν σας αρέσει μπορείτε να το αντιγράψετε, αλλά δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Δεν υπάρχει ένας ρυθμός όπως δεν υπάρχει και ένα lick ας πούμε στην πεντατονική. Μπορείς να χρησιμοποιήσετε πολλούς διαφορετικούς ρυθμούς και πολλές διαφορετικές παραλλαγές. Ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι αυτό είναι απλά μία από τις δικές μου αγαπημένες παραλλαγές που έχω δει ότι απλά ακούγεται καλά ή τουλάχιστον μου αρέσει εμένα και τη χρησιμοποιώ κατά κόρον. Πάμε τώρα να δούμε το ίδιο ακριβώς πράγμα, δηλαδή ένα ρυθμό 4 τετάρτων, ίδιες συγχορδίες, απλά παιγμένο με arpeggios αυτή τη φορά, με arpeggiation δηλαδή, με μία-μία τις νότες. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως όταν το τέμπο είναι αργό. Για να δούμε. Θα παρατηρήσατε λοιπόν ότι χρησιμοποιώ πρώτα απ' όλα τα δάχτυλά μου στο δεξί χέρι. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί επειδή έχω ένα background και στην κλασική και στη φλαμίγκο κιθάρα, έχω δει ότι με βολεύει περισσότερο και μου δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθώ περισσότερο με το αριστερό χέρι παρά να ασχολούμαι και να σκέφτομαι συνέχεια το δεξί. Είναι απαραίτητο αυτό? Καθόλου. Μπορεί να γίνει το ίδιο πράγμα ακριβώς είτε με alternate picking είτε με economy picking, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Απλά αυτό είναι κάτι το οποίο με έχει βολέψει εμένα. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι τα 4 τέταρτα που κάνω σε κάθε συγχορδία τα κόβω σε δύο ίδια patterns των 2 τετάρτων το καθένα. Αυτό με βοηθάει πολύ παρακάτω όταν θα χρειαστεί να κάνω split bars, δηλαδή όταν θα έχω παραπάνω από μία συγχορδία για ένα ολόκληρο μέτρο. Για να το δούμε λοιπόν αυτό. Το πρώτο pattern είναι αυτό, το οποίο είναι 8 δέκατα έκτα, δηλαδή 2 τέταρτα, και το δεύτερο είναι ακριβώς πάλι το ίδιο. Μαζί λοιπόν, για το full pattern 4 τέταρτα, και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν καλύπτουμε και τα αργά κομμάτια, αυτά που μπορεί να χρειαστούν και να έχουν μια ανάγκη να παίξεις μία-μία μεμονωμένες νότες. Τώρα με αυτά που είπαμε,
καλύψαμε τις δύο πολύ 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 βασικές κατηγορίες. Δηλαδή, σαν να λέμε, δύο τρόπους να παίξουμε το κομμάτι, αργά και γρήγορα, σε 4 τέταρτα. Φυσικά υπάρχουν πολλές παραλλαγές, όπως για παράδειγμα το να παίξεις σε ψευτομποσανόβα στυλ, κάτι το οποίο χρησιμοποιείται πιο πολύ σε αργά προς μεσαίου, μεσαίας ταχύτητας κομμάτια και πολλές φορές στην τζαζ. Αυτός λοιπόν είναι ένας τρόπος να παίξουμε 4 τέταρτα σε αυτό το ψευτομποσανόβα στυλ και όπως έλεγα πριν υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικοί τρόποι για να παίξουμε τα 4 τέταρτα. Σίγουρα λοιπόν αυτά τα βίντεο που έχουν σχέση με τη ρυθμική κιθάρα, καλό είναι να μην τα βλέπουμε «Α, αυτός είναι ο σωστός ρυθμός και οτιδήποτε άλλο είναι λάθος». Δεν ισχύει αυτό. Απλά οι ρυθμοί που παρουσιάζω και τα σχήματα, τα patterns αυτά, είναι κάποια τα οποία έχουν φανεί ότι δουλεύουν πολύ καλά, είναι σίγουρα έβηχα και έχω διαλέξει να τα χρησιμοποιώ εγώ στο δικό μου παίξιμο και τα δίνω σαν παράδειγμα και σε εσάς. Είπαμε λοιπόν αργό ρυθμό με αρπέτζιο για 4 τέταρτα, είπαμε γρήγορο ρυθμό με strumming για 4 τέταρτα και πάμε να δούμε τώρα τα split bars. Τα split bars, ξαναλέω, είναι όταν σε ένα μέτρο υπάρχουν παραπάνω από μία συγχορδία. Για αρχή λοιπόν θα δούμε με δύο συγχορδίες. Θα χρησιμοποιήσω συγχορδία λα μινόρ 7 και ρε μινόρ 7 σε μισό μέτρο των 4 τετάρτων η κάθε μία. Δηλαδή 2 τέταρτα λα μινόρ 7, 2 τέταρτα ρε μινόρ 7. Και πάμε να δούμε πώς ακούγεται. Αυτός λοιπόν είναι ο ρυθμός των 4 τετάρτων σε split bar. Μισό μέτρο μία συγχορδία, μισό μέτρο η άλλη. Τώρα θα κάνουμε λοιπόν ένα αρκετά πιο δύσκολο πραγματάκι. Θα κάνουμε το split bar στο τέλος του μέτρου, όπου μισό μέτρο θα είναι λα μινόρ 7 και το επόμενο μισό μέτρο θα είναι μη μινόρ 7, μη ύφεση μινόρ 7 και μετά θα πηγαίνει για 4 τέταρτα πάλι σε ρε μινόρ 7. Άρα έχουμε λα μινόρ 7, μη μινόρ 7, μη ύφεση και ρε. Και για να δούμε πώς θα γίνει αυτό τώρα. Ο σκοπός μου λοιπόν είναι ό,τι και να είναι γραμμένο στον οδηγό, στο chart, που όπως έχουμε πει είναι πολύ σημαντικό skill να αναπτύξει ένας μοντέρνος κιθαρίστας, είναι να γκρουβάρει το tempo ό,τι και να γίνει. Ό,τι και αν είναι γραμμένο, είτε είναι 4 τέταρτα, είτε 3 τέταρτα, είτε 6 όγδα, ή αν είναι ένα ολόκληρο μέτρο με μία συγχορδία, ή αν διαχωρίζονται συγχορδίες, έχουμε 2, 3, 4, ο σκοπός μας είναι να γκρουβάρει συνέχεια. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτά τα συγκεκριμένα patterns, έχω δει ότι μπορώ να παίξω οποιοδήποτε ουσιαστικά μέτρο των 4 τετάρτων με οποιαδήποτε παραλλαγή χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να ήταν ξεκάθαρη η ανάλυση και η επεξήγηση και τα λέμε στο επόμενο Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!